Σαλαμίνας και τους παλιούς συλλέκτες του φίλου του Γιαννάκη. Θέλουμε να συγχαρούμε τους στρατιλέτες, τους φίλους Σαλαμινέους, νεαρούς Σαλαμινέους, τους πιο νέους Σαλαμινέους, που τιμούν κατά σειρά όσους έδωσαν τη ζωή τους για την ομάδα και το αίμα τους μέσα στο γήπεδο, όπως είπε και ο φίλος ο Σάββας, ο Κοσάρης, τον οποίο και εμείς ευχαριστούμε εμείς σειρά μας, γιατί ο Σάββας ήταν πάντα κοντά στη Σαλαμίνα, πάντα κοντά μας. Εγώ και ο Μπάμπι και όλοι μας θυμούμαστε ότι κάθε δημοσιογράφος που γυρίζαμε να δούμε που ήταν δίπλα μας ήταν ο Σάββας. Τον ευχαριστούμε που είναι κοντά μας δαμέ και πάντα κοντά μας. Σ' αφορά το να ήμουν στο φίλο Γιαννάκη, ήταν ένα από τα παιδιά τα οποία ήταν μέσα στο γήπεδο και ψυχή και σώματι. Έδινε τα πάντα για την ομάδα του, όπως και όλη η φουρνιά της γενιάς εκείνης. Δεν είχαμε τίποτε να έχουμε κέρδος εκτός που το να κερδίσουμε για την ομάδα και τη φανέλα μας. Τίποτε άλλο, σε σύγκριση με τώρα που υπάρχουν τόσα μεγάλα συμβόλαια και δεν υπάρχει πραγματικό ποδόσφαιρο σήμερα, γιατί αν υπολογίσεις μέσα στο γήπεδο να μετρήσεις ποιους ξέρεις από τους παίκτες, ο αφιβάλλω κανένας που μας, αν ξέρουμε πώς θα φτάνει ο Α, ο Β, ο Γ. Ενώ τότε υπήρχαν 16-18 ποδοσφαιριστές, Σαλαμινέοι, πραγματικοί Σαλαμινέοι που βγήκαν από τα σπλάχνα της ομάδας και άλλες 20-30 οικογένειες των ποδοσφαιριστών στην Κερκίδα να υπευθυνούν τους παίκτες τους, τα παιδιά τους, τους δικούς τους ανθρώπους. Ένα από τα παιδιά τα οποία ήταν μέσα στο γήπεδο με τέτοιες συνθήκες ήταν και ο φίλος ο Ιωάννου Γιαννάκης, παιδί του κυρίου Δημήτρη και της κυρίας Αντιγόνης. Ένα παιδί το οποίο έδωσε στο τέλος και τη ζωή του αφιερώνοντας την στο γήπεδο, γιατί εμείς με τη σειρά μας θα τιμούμε πάντα τη μνήμη του φίλου Γιαννάκη σαν παλέμαχοι ποδοσφαιριστές και σαν παλιοί και παντοτινοί φίλοι του, και να ευχόμαστε να είναι όσο πιο αλαφρύν το χώμα εκεί που τον σκεπάζει και να δίνει δύναμη στην οικογένειά του, στα παιδιά του, να τον θυμούνται και τα παιδιά του να είναι πάντα να έχουν έναν 38 παράδειγμα των πατέραν τους που ήταν έναν από τα καλύτερα παιδιά που πέρασαν από τη Νέα Σαλαμίνα. Ακόμα μια φορά σας ευχαριστούμε φίλοι για την τιμή που κάνετε στους παλέμαχους. Απλώς πιο λόγια θα πω εγώ. Είναι πολύ καλό αυτό που γίνεται για να θυμούνται νεαροί, γιατί η πλήστη που έχουμε εδώ στο σύνδεσμο είναι αρκετά νεαροί για να ξέρουν τι έπαιξα στη Σαλαμίνα και τι έδωσα. Ένας από αυτούς ήταν και ο αείμνηστος Γιαννάκης Ιωάννου, που είχα την τύχη να είμαι συμπαίκτης του και όπως είπε και ο Σάρας, είχαμε τις καλύτερες χρονιές στη Σαλαμίνα, 92-93 και 94-95. Και για να πάει μια ομάδα καλά έπρεπε να έχει και καλό τερματοφύλακα. Εμείς είχαμε ένα αρκετά καλό τερματοφύλακα, που ουσιαστικά αν έβρεθε του στη μέρα του και ξέραμε από την πρώτη φάση ότι δεν θα κάναμε παιχνίδι, θα κερδίζαμε. Αυτό ήταν ο Γιαννάκης ο Ιωάννου, που είχα και την τύχη να παίξω και ορισμένα παιχνίδια στην εθνική μαζί του. Ήταν ένα πολύ καλό παιδί και έδωσε τα πάντα για την ομάδα του. Και πρέπει να καταλάβετε και οι νεαροί ότι σιγά σιγά εννοώ τους οπαδούς μας, αν δεν γίνει σταδιακά η ομάδα έτσι, δεν πάμε πού ποτέ. Αν το πω έτσι στα κυπριακά. Πρέπει να μπει κυπριακός κορμός στην ομάδα. Όχι ξενομανία. Λέω σας το καθαρά ότι έρχομαι στο ύπαδο και εμένα δεν με τραβά τίποτε. Γιατί βλέπω 15-20 ξένους. Γι' αυτό, αυτό που κάνετε για να κρατήσετε την ιστορία της ομάδας και τους ανθρώπους που την είχα ψηλά, συνεχίστε εδώ. Και υπάρχουν αρκετοί παίκτες στην πορεία να τιμήσετε. Και αφήστε μας εμάς. Εδώ. Να είστε καλά.